Καλώς ήρθατε στο Εμένα Ρώτα, το κανάλι οδηγού επιβίωσης στη σύγχρονη μουσική δυστοπία. Λέγομαι Βασίλης Γκίνος και είμαι μουσικός. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, οι Sunday Times της Σιγκαπούρης δημοσίευσαν τα αποτελέσματα μιας έρευνας σχετικά με τα βασικά επαγγέλματα στη διάρκεια μιας πανδημίας. Ζητήθηκε δηλαδή από τους συμμετέχοντες να κατατάξουν τα 5 πιο απαραίτητα και τα 5 λιγότερο απαραίτητα επαγγέλματα στη διάρκεια της. Στα 5 πιο απαραίτητα κατατάχθηκαν οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι υπάλληλοι καθαριότητας, το λιανικό εμπόριο και οι ταχυμεταφορές. Ωστόσο, ο κατάλογος με τα 5 λιγότερο απαραίτητα επαγγέλματα είναι αποκαλυπτικός. Οι τηλεπολιτές, οι διαχειριστές κοινωνικών μέσων και οι ειδικοί δημοσίων σχέσεων, οι σύμβουλοι επιχειρήσεων και οι διευθυντές προσωπικού είναι δευτερεύοντες σε περίοδο κρίσης. Στην κορυφή του καταλόγου με τα 5 λιγότερο απαραίτητα επαγγέλματα βρίσκονται οι καλλιτέχνες. Ηθοποιοί, χορευτές, συγγραφείς, μουσικοί, συνθέτες, ζωγράφοι, σχεδιαστές, όλοι. Σκοπός της δημοσκόπησης αυτής ήταν να ερευνήσει αν οι πολίτες συμφωνούσαν με μια αύξηση στα κονδύλια για την υγεία. Έτσι, η διατύπωση του ερωτηματολόγιου είχε συγκεκριμένη στόχευση και πιθανόν το αποτέλεσμα να ήταν διαφορετικό σε ένα πιο εξειδικευμένο πλαίσιο. Επίσης, το δείγμα ήταν πολύ μικρό, μόλις 1000 άτομα, και η εφημερίδα εκ των υστέρων προσπάθησε να ανασκευάσει, αλλά τα επιχειρήματά της απλώς χειροτέρευσαν τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα της έρευνας είναι ενδεικτικό για τον τρόπο που οι σημερινές κοινωνίες αντιλαμβάνονται την τέχνη ως αυτονόητη. Όταν κινδυνεύουν ζωές, το επάγγελμα του γιατρού, του πυροσβέστη, του ναυαγοσώστη είναι σαφώς πιο απαραίτητο από το επάγγελμα του καλλιτέχνη. Αλλά η ζωή που σώζεται θα είναι μια ζωή που δεν αξίζει να ζεις χωρίς την τέχνη. Στο βαθμό που το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας είναι έγκυρο και ο κόσμος αποφάσισε ότι μπορεί χωρίς τους καλλιτέχνες, ας πάρει καθένας μας το ρόπαλό του και ας αποσυρθούμε στις σπηλιές μας, όπου θα μπορούμε να πίνουμε νερό με τις χούφτες, γιατί αυτό το μπουκάλι κάποιος το σχεδίασε, να τρώμε ομά φαγητά γιατί η μαγειρική είναι τέχνη, να φοράμε δέρματα, όχι επώνυμους σχεδιαστές, και να απολαμβάνουμε το κελάιδισμα των πουλιών, χωρίς μουσική, τη φαντασμαγορία της φωτιάς στο τζάκι, χωρίς ταινίες, και την ανάγνωση τηλεφωνικών καταλόγων, αφού δεν υπάρχει λογοτεχνία. Ευχαριστούμε τους εργαζόμενους στην υγεία και σε όσους κλάδους μας κρατούν ασφαλείς και φροντίζουν για μας σε περιόδους έκτακτης ανάγκης. Όμως οι τέχνες και η δημιουργικότητα δεν είναι έκτακτες. Είναι κομμάτι της ύπαρξής μας, το κομμάτι αυτό που μας κάνει ανθρώπους. Και σαν τέτοιο πρέπει να διδάσκεται και στα σχολεία. Πρόσφατα ανακοινήθηκε και το θέμα της κατάργησης διδασκαλίας καλλιτεχνικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως δημοσιεύτηκε σε προχθεσινό ΦΕΚ. Με υπουργική απόφαση βγαίνουν από το Λύκειο καλλιτεχνικά μαθήματα, μαθήματα οικονομικών και κοινωνικών επιστημών και project έρευνας. Μην ανησυχείτε, δεν χάθηκε τίποτε, δεν θα αλλάξει κάτι. Λες και πριν γινόταν οργανωμένη διδασκαλία, υπήρχε σχέδιο και πρόγραμμα ή γινόταν ουσιαστική παιδαγωγική δουλειά. Ήταν η ώρα του παιδιού, που στην καλύτερη των περιπτώσεων έφτανε μέχρι το εικαστικό ή το θεατρικό παιχνίδι. Το σχολείο αποτυχαίνει να μας μάθει ελληνικά πριν φτάσουμε στην αγάπη για τη λογοτεχνία, τη μουσική ή το σχέδιο. Αλλά τι να σου κάνει και το σχολείο, στο σπίτι όλα καλά. Ας βάλουμε λίγο ραδιόφωνο ή τηλεόραση να απολαύσουμε λόγο, μουσική και αισθητική από πρώτο χέρι. Αυτό το λιβάδι με τους μαργαρίτες που είναι η ραδιοτηλεόραση το καλλιεργεί η εκπαίδευσή μας εδώ και 3-4 γενιές. Δεν γνωρίζω αν επικρατούν ίδιες συνθήκες και στο εκπαιδευτικό σύστημα της Σιγκαπούρης, αλλά εμάς το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας δεν μας εκπλήσει. Όπως δεν μας εκπλήσει και η κατάντια του πνευματικού μας δικαιώματος, το οποίο βρίσκεται μετέωρο ανάμεσα σε δύο οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, την νεοσύστατη ΕΔΕΜ και τη γυραιά αυτοδιαχείριση, οι οποίοι δεν εννοούν να συγχωνευθούν, παρόλο που έχει δοθεί χρόνος και ευκαιρίες. Η πρόσφατη επιστολή του Σταύρου Ξαρχάκου, «Σεβασμός», εκφράζει την αγανάκτηση για αυτή την κολλησιεργία και πρέπει να δοθούν απαντήσεις και από τις δύο πλευρές, τεκμηριωμένες και ειλικρινείς. Όχι αυτός ο εμπαθής δικαστικός αγώνας που έχει φτάσει μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας και έχει απορροφήσει ένα σκασμό λεφτά από τους δημιουργούς. Δια ταύτα, ΕΔΕΜ και αυτοδιαχείριση πρέπει να συγχωνευθούν άμεσα. Οι δημιουργοί έχουν χάσει εκατομμύρια από μεσάζοντες και εισπράκτορες και υποψιάζομαι ότι είμαστε πάλι στη φάση βάλτα να τα ξαναρμέξουμε. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού χρειάζεται πηγόντως όραμα. Ο τρόπος που διαχειρίστηκε την κρίση στην τέχνη είναι τραγικός. Ο γιατρός δίνει ένα χαρτί με οδηγίες, ανεφάρμοστες στην πράξη, και ο υπουργός με τ' άλλο χέρι τη δίνει στους επαγγελματίες. Γιατί πρέπει να σώσουμε ό,τι μπορούμε από το καλοκαίρι. Αλλιώς πρέπει να στηρίξουμε. Ποιους θα στηρίξουμε και με ποιο τρόπο κανείς δεν ξέρει, όπως φάνηκε πρόσφατα από το χάος των κωδικών δραστηριότητας.
Η επαγγελματική οργάνωση των καλλιτεχνικών κλάδων πρέπει να γίνει προτεραιότητα για τα σωματεία των καλλιτεχνών. Είναι δικό μας το πρόβλημα και πρέπει να χαρτογραφήσουμε το χώρο. Μετά μπορούμε να ζητήσουμε διαχειριστικές ευθύνες από το κράτος. Τα περισσότερα σωματεία δεν έχουν ποιοτική εικόνα για τα μέλη τους, αρκούνται στον αριθμό των εγγεγραμμένων. Η λίστα με τα πρέπει και τα χρειάζεται είναι πολύ μεγάλη. Τι να πρωτοζητήσει κανείς? Την πολιτιστική διαχείριση έχουν αναλάβει άτυπα για λογαριασμό του κράτους τον Ιάρχειο και το Ωνάσιο. Και το ίδιο περιορίζεται σε φεστιβάλ και δράσεις, όλες με το βλέμμα στραμμένο στο παρελθόν. Η δισκογραφία είναι εσωστρεφής και δεν ενδιαφέρεται για ανοίγματα, νέες τάσεις, νέους καλλιτέχνες, καθώς ρυθμίζεται από μια ελεύθερη αγορά βαθιά συντηρητική. Οι επιχειρηματίες δεν δεσμεύονται από συλλογικές συμβάσεις, το ραδιόφωνο είναι δόνο δόκε και η ανεξάρτητη παραγωγή πετιέται στο κουβά του διαδικτύου, άμυρη και ανώνυμη. Όμως προτεραιότητα έχουν οι νέοι. Αυτοί που έρχονται και τους παίρνουν το τραγούδι από το στόμα, την μπένα και τα πινέλα από το χέρι. Οι πολιτιστικές βιομηχανίες έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες που πρέπει να τα γνωρίζει αυτός που θα εμπλακεί. Πρέπει να μάθουμε να χειριζόμαστε τα επαγγελματικά μας ζητήματα με καλλιτεχνικό γνώμονα και τη δημιουργικότητά μας με επιχειρηματικό πνεύμα. Αυτή η μόρφωση είναι το μόνο αντίδοτο στην ανεξέλεγκτη λιγούρα για επιτυχία που είναι και ο βασικός λόγος της κακοδαιμονίας μας. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Το κείμενο του επεισοδίου είναι στην περιγραφή. Γραφτείτε στο εμένα Ρώτα. Καλή συνέχεια.